Από ό,τι φαίνεται, είμαι χοντροφοβικός, ρατσιστής, κάνω fat shaming και κάνω επιθετικό marketing. Οπότε αυτό θα συζητήσουμε σε αυτό το βίντεο. Hey, γεια σας και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για τα σχόλια που πήρα για το νέο μου βιβλίο, Εξομολογήσεις πρώην χοντρού. Εάν δεν το έχεις πάρει, πρέπει να το πάρεις. Πάει να γίνει sold out η πρώτη εκδοχή. Έχει γίνει πανικός και σας ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου, γιατί αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα το κάναμε αυτό. Τώρα, αυτό έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Τα θετικά του είναι ότι, okay, όλα καλά, τρέχει το βιβλίο και αυτά στα βιβλιοπωλεία και αυτά. Να πας και εσύ να το πάρεις στο κοντινότερο σου βιβλιοπωλείο. Το αρνητικό είναι ότι πήγε το βιβλίο τώρα στον κοσμάκι εκεί έξω, που δεν με ξέρει ή δεν ξέρει πώς λειτουργεί το όλο πράγμα. Ας πούμε, έκανε μια διαφήμιση ο εκδοτικός στο Facebook και έχουν αρχίσει από κάτω. Την κρίνια. Οπότε πάμε να διαβάσουμε μερικά σχόλια και να απαντήσω αυτά τα σχόλια, γιατί δεν είναι δίκαιο να τρώω ξύλο και να μην απαντάω. Εντάξει. Φοβορείς. Καταρχήν, ο τίτλος είναι ρατσιστικός. Χοντροφοβία. Ανδρέας, φαίνεται ξεκάθαρα. Το μυστικό είναι να ξυρίσεις το στήθος. Επειδή στη μία φώτο έχω τρίχες, στην άλλη δεν έχω. Okay. Μιχαήλ, στη φωτογραφία πριν θεωρείται χοντρός σε κάποιο επίπεδο, δηλαδή έπρεπε όλοι να είμαστε 60 κιλά maximum για να είμαστε normal. Παναγιώτης, βιβλίο εξομολογής πρώην χοντρού. Εγώ θα κυκλοφορήσω το sequel εξομολογήσεις ενός νυν χοντρού. Νεκτάριος, χοντρό του θεωρεί τον εαυτό του αριστερά. Άμα κάτσω εγώ πάνω του, θα φταίω μετά. Πήρατε μια ιδέα από τα σχόλια. Τα σχόλια ήταν άπειρα και συνεχίζουν και τρέχουν και γίνεται χαμός. Αυτό που θέλω να σταθώ και να συζητήσω είναι κυρίως για τη χοντροφοβία, για το body shaming και όλα αυτά. Έτσι. Εγώ είμαι χοντροφοβικός. Φυσικά και όχι. Εγώ παλιά μιλάω για τον εαυτό μου καταρχάς. Δηλαδή δεν μιλάω για κάποιον άλλον. Και όταν κάποιος μιλάει για τον εαυτό του, δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να κάνει debate πάνω σε αυτό. Λέω ότι η ζωή μου παλιά ήταν έτσι και παλιά ήμουν χοντρός. Πώς βγάζει κάποιος ένα ημερολόγιο σαν μαύρος στην Αμερική τη δεκαετία του τάδε, η ζωή μου ήταν έτσι. Ποιος θα τολμήσει να πει, α, δεν πρέπει να λες μαύρος, πρέπει να λες Αφρικανός. Εσύ είσαι μαύρος για να πας να μιλήσεις για τα δικαιώματα του μαύρου. Δηλαδή, ο μαύρος έχει το δικαίωμα να το πει. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να τον βρεις, ας πούμε. Αυτός έχει δικαίωμα να βρει τον εαυτό του. Με τον ίδιο τρόπο και εγώ έχω το δικαίωμα να βρίσω τον εαυτό μου. Ή ένας γκέι να μιλήσει άσχημα για τον εαυτό του. Με έναν τρόπο όμως που παίρνεις την εξουσία ουσιαστικά από αυτούς που σου ασκούν το bullying, τη καταπίεση και όλα αυτά τα προβλήματα της καθημερινότητας. Όταν κάποιος σου κάνει bullying, σε λέει, ας πούμε, χοντρό. Μπορεί να σου παιδί και να έχεις φάει bullying στην παιδική σου ηλικία ότι ξέρεις τι, είχαν μαζευτεί, ξέρω εγώ, τα παιδιά και κορέδευαν και είχε το ψευδόνυμο χοντρός, ξέρω εγώ, και τώρα μόνο και μόνο η λέξη σου σε κάνει trigger. Αυτό που λέμε trigger. Τώρα, το trigger αυτό, όταν ακούς μια λέξη και αυτό, είναι ανησυχητικό, δηλαδή πρέπει να το κοιτάξεις. Κανονικά δεν πρέπει να μας αγχώνουν τόσο κάποιες λέξεις. Δεν θα πρέπει να μας βγάζουν τόσο πολύ αντίδραση συναισθηματική, απλές λέξεις. Εκεί σίγουρα είναι ένα μέρος να κοιτάξεις και να ψυχαναλύσεις λίγο και να δεις γιατί σε κάνει να αντιδράς με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, κι εγώ παλιά αντιδρούσα με αυτόν τον τρόπο και αυτό που είδα είναι ότι όταν το πήρα αυτό, αυτή τη λέξη, ήταν τόσο βαριά, no pun intended, και άρχισα να τη χρησιμοποιώ, ότι ξέρεις τι ρε φίλε, πήρα πίσω τη δύναμή μου. Ότι δεν μπορείς πια να με κοροϊδέψεις, γιατί το είπα και το έκανα own, ας πούμε, το έκανα δικό μου. Και λέω ότι ξέρεις τι, ναι, ήμουν έτσι ή είμαι έτσι, αλλά ή το αποδέχομαι και χαίστηκα, ή θα κάνω κάτι για τον εαυτό μου για να νιώσω εγώ καλύτερα και να είμαι πιο υγιής. Είναι σαν το 8 Mile, ας πούμε. Δεν ξέρω αν έχετε δει το 8 Mile. Στο τελικό, ας πούμε, σκάει ο Eminem με τον άλλον τώρα, τον αρχή που έχει το gang εκεί πέρα, που είναι ο καλύτερος rapper και πάντα τους νικάει όλους και πάντα βρίσκει τα πιο κρυφά τους μυστικά και τα χρησιμοποιεί και έτσι ξέρω τους νικάει. Λέει τα πιο κρυφά τους μυστικά και μετά τους καταστρέφει με αυτόν τον τρόπο. Και τι πήγε και κάνει ο Eminem στο πρώτο verse, άρχισε και έλεγε τα δικά του κρυφά μυστικά. Και λέει ναι, η μάνα μου έτσι και ναι, εγώ έτσι και ναι, αυτό έτσι και αυτό αλλιώς και αυτό αλλιώς και ναι, ο φίλος μου ξέρω πυροβολήθηκε στο πόδι, είναι τόσο βλάκας. Και μετά του δώσε το μικρόφωνο, έως απλά τον κοίταζε. Δεν είχε τίποτα να πει, γιατί τα πει όλα ο ίδιος και τα έκανε own. Ότι ναι, ρε φίλε, είμαι εδώ, έκανα όλα αυτά που έκανα και είμαι εδώ και δεν έχω κάτι να κρύψω, ας πούμε. Εγώ όταν το έγραψα στο βιβλίο και αυτό το τίτλο, εγώ το είχα αυτονόητο στο μυαλό μου. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Άλλο να μιλάς για τον εαυτό σου, άλλο να μιλάς για κάποιον άλλον και άλλο να έχεις μια ιστορία και να λες κάποια πράγματα και άλλο απλά να ξύπνησες μια μέρα και να έγραψες ένα βιβλίο. Και εδώ έρχεται το όλο θέμα του μην κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο, που ακριβώς αυτό κάνει όλος ο κόσμος. Κάθονται και κρίνουν το βιβλίο από το εξώφυλλο. Δεν έχουν ιδέα για μένα, δεν έχουν ιδέα για το περιεχόμενο του βιβλίου και δεν έχουν ιδέα για το τίποτα. Είδαν το εξώφυλλο και άρχισε και ο καθένας και έλεγε τη γνώμη του, ας πούμε. Πες ό,τι θες, αλλά προφανώς έτσι κρίνεις ένα βιβλίο από το εξώφυλλο. Δηλαδή, ποιος το κάνει αυτό. Δηλαδή, έχουμε αυτή τη φράση κυριολεκτικά για να περιγράφουμε καταστάσεις στη ζωή και κυριολεκτικά αυτό έγινε και στο δικό μου βιβλίο. Πρώτα κάτσε διάβασε εδώ, πρώτα δες όλη την ιστορία από πίσω, πρώτα δες ότι μιλάω για τον εαυτό μου, ότι εκτίθομαι τόσο πολύ και ότι αποκαλώ εγώ τον εαυτό μου χοντρό.
κάνω own αυτή τη λέξη. Στο Hollywood, στη TV, στα κανάλια και όλα αυτά, ναι, χρησιμοποιούν άλλες λέξεις, υπάρχει αυτή η πολιτική ορθότητα. Το θέμα είναι τι υπάρχει στο μυαλό και τι φιλτράρεται και τι βγαίνει προς τα έξω. Εάν, ας πούμε, στο μυαλό σκέφτεσαι, α, χοντρός, και μετά το φιλτράρεις και λες κάτι άλλο, και κυρίως επειδή απλά υπάρχει αυτό το στάνταρτ πια και έτσι σε, αυτό σου επιβάλλει κοινωνία, αυτό εγώ το θεωρώ λάθος. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτό που βγαίνει, που έχεις μέσα σου, πρέπει να βγει αφιλτράριστο. Και αν αυτό που βγαίνει από μέσα σου είναι άσχημο, πρέπει να φτιάξεις το μέσα σου και να μην φιλτράρεις τα πράγματα. Που δεν θεωρώ καν τη λέξη χοντρός σαν κάτι άσχημο. Αλλά ακόμα και κάποιος να έχει άσχημες απόψεις, ας πούμε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τις εκφράζει και να τις βγάζει προς τα έξω και να γίνεται αυτό το debate και αυτή η συζήτηση για να δούμε ποια ιδέα είναι η καλύτερη και να επικρατεί αυτή η ιδέα, γιατί δημοκρατία έχουμε. Πατέρας μου έφυγε από τη χώρα του, ήρθε εδώ πέρα, πάγαμε όλο το σκατό που φάγαμε και τη δικτατορία που είχαμε πέρα και αυτά και λέμε, ωραία, ήρθαμε σε μια ελεύθερη χώρα για να καταλήξουμε χρόνια μετά σε όλο το δυτικό πολιτισμό να υπάρχει αυτή η λογοκρισία. Για όνομα του Θεού. Και εγώ γι' αυτό είμαι εδώ πέρα και γι' αυτό κάνω και αυτή τη δουλειά, επειδή αυτό θέλω, να εκφράζομαι έτσι όπως νιώθω μέσα μου. Και όταν ξέρω εγώ ότι αυτό το κάνω με καλή καρδιά και με καλή θέληση και θέλω να βοηθήσω τον κόσμο και το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι bullying, εγώ το ξέρω μέσα μου, άρα είμαι ok με τον εαυτό μου. Μετά το πώς το ερμηνεύει ο καθένας είναι δικό του θέμα. Δεν ξέρω εσύ τι πιστεύεις, αν συμφωνείς με αυτούς ή με εμένα, με εμάς, αν είσαι μαζί μας ή με αυτούς, σχολίασε το από κάτω και πες μου τι πιστεύεις, θα χαρώ να ακούσω την άποψή σου. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το καλό, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Πάμε να ανέβουμε στους συνδρομητές. Γιατί το τρελό είναι ότι πάνω από το 50% των ατόμων που βλέπουν τα βίντεό μου δεν έχουν κάνει καν συνδρομή. Δηλαδή δεν τρέπεσαι, για όνομα του Θεού. Εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω και δεν κάνεις ούτε μια συνδρομή. Τέλος πάντων, κάνε subscribe, θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, φιλάκια.